Με δράση σε όλη την Ελλάδα, με 22 εμπλεκόμενους και συνεργούς μέσα σε καταστήματα κράτησης της χώρας και εγκέφαλο έναν 45χρονο κρατούμενο σήμερα των φυλακών Τρικάλων, η εγκληματική ομάδα που εξάρθρωσε το αστυνομικό τμήμα Κισάμου είχε καταφέρει να εξαπατήσει δεκάδες ηλικιωμένους. Κοιτάτε, αυτοί οι άνθρωποι τρώνε δασκαλεμένοι επαγγελματίες και χτυπάνε σε άνθρωπους αγράμματος, έτσι που δεν έχουν πολλές γνώσεις και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Ο εγκέφαλος, γνώριμος στις αρχές ως διευθυντής, χτυπούσε στοχευμένα, επικοινωνώντας πρωινές ώρες τηλεφωνικά με συνταξιούχους, προσποιούμενος τον διευθυντή ή υπαλλήλους τραπεζικών καταστημάτων. Χρησιμοποιούσε μάλιστα τα ονόματα των πραγματικών στελεχών τραπεζών, προκειμένου να πετύχει το σκοπό του. Όπως τους ανέφερε, δικαιούνταν επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από δίθεν αναδρομικά συντάξεων και τους έπειθε με διάφορα προσχήματα να προβούν πρώτα σε κατάθεση χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων που τους υποδείκνυε. Στον αείμνηστο τον πατέρα μου είχε συμβεί αυτό, αλλά μου το είχε πει, οπότε ξέρετε, είχα επικοινωνήσει με την αστυνομία και το είχαμε λύσει. Νομίζω ότι όλοι οι ηλικιωμένοι πρέπει να απευθύνονται στα παιδιά τους, σε κάποιον τέλος πάντων άνθρωπο εμπιστοσύνης, για να τους συμβουλεύει και να απευθύνονται στην αστυνομία. Στην περίπτωση συνταξιούχου από την Κίσαμο, ο οποίος κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ότι έπεσε θύμα απάτης, ο 45χρονος δράστης, με το πρόσχημα ότι επρόκειτο να επιστραφούν στον ηλικιωμένο αναδρομικά, ζήτησε να του καταβάλει ποσό της τάξης των 5.000 ευρώ για διαδικαστικά, το οποίο υποτίθεται θα επιστρέφονταν στο λογαριασμό του με την κατάθεση του συνόλου των αναδρομικών ύψους 30.000 ευρώ. Η καταγγελία του συγκεκριμένου συνταξιούχου ήταν η αφορμή για να αρχίσει η πολύμηνη έρευνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου. Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης μαζί με έναν Αλβανό συγκρατουμενό του είχαν μέσα στις φυλακές κινητά τηλέφωνα με τα οποία φέρονται να επικοινωνούσαν με τους συνταξιούχους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιούσαν και τα καρτοτηλέφωνα του καταστήματος κράτησης. Σημερικοί εντάξει πατάνε, αλλά όχι όλοι. Είναι γεγονός, στέλνουν στα messenger παντού, στέλνουν πράγματα, αλλά εντάξει, λίγο άμα τους τώρα πρέπει να είσαι πονηρεμένος. Οι εποχές μας είναι δύσκολες για όλους. Πιστεύω ίσως οι φύλακες των φυλακών, αν είναι βέβαια εννοείται, κάποιοι πρέπει να είναι, να τους προσέχει αυτούς, αυτός θα είναι μάλλον λάθος. Οι φύλακες, οι σοφρονιστικοί, όπως λέμε. Τι άλλο. Και ο κόσμος ωστόσο δεν πρέπει να είναι υποψιασμένος όταν λαμβάνει τηλεφωνήματα. Βέβαια, εννοείται. Από τις 4 Οκτωβρίου του 2021 έως τις 27 Ιουνίου, ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας είχε εξαπατήσει 17 ηλικιωμένους πολίτες, αποσπώντας τους συνολικά 73.000 ευρώ, ποσό που είχε κατατεθεί σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς μελών της ομάδας. Οι ηλικιωμένοι είναι εύκολο. Είναι εύκολο και γι' αυτό πρέπει κάποιος να τους συμβουλεύει στα θέματα της τεχνολογίας και γενικά των επικοινωνιών. Η δικογραφία που σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Κισάμου περιλαμβάνει 15 τετελεσμένες υποθέσεις απάτης και 2 απόπειρες, οι οποίες διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας και αφορά σε τουλάχιστον 22 ημεδαπούς που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας. Δεν ήταν όμως η μοναδική υπόθεση απάτης που εξιχνιάστηκε τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Με ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο, επιτίδη κατάφεραν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας να ξεγελάσουν ένα ζευγάρι καθηγητών ξένων γλωσσών που διατηρούν φροντιστήριο στην Ιεράπετρα, αποσπώντας τους από τον λογαριασμό τους μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Το link το οποίο ήρθε στο μήνυμα που νομίζαμε ότι ήταν από την τράπεζα ήταν ένα κακόβουλο λογισμικό, το οποίο πατώντας πάνω, δυστυχώς υπέκλεψε τους κωδικούς μας και το username για την πρόσβασή μας τράπεζα για το online banking.